Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοτακισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και αν προέρχονται. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από την σημερινή εκπομπή. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και τον τσακώσανε, λέει ο λαός μας. Για τους κλέφτες των ζωών μας, λέω. Τους κυβερνητικούς, που επί δύο χρόνια μας έκαναν πλήση εγκεφάλου για την πανδημία των ανεμβολίαστων. Μέχρι που τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ πλέον τους διαψεύδουν κατηγορηματικά. Τους τα έτριψε στην Μούρη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι τρεις στους τέσσερις που πεθαίνουν είναι εμβολιασμένοι, είπε χθες στη Βουλή ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κραδένοντας τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπόθηκαν τόσα ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, κύριοι συνάδελφοι. Μια και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα είπαν. Και θα πούμε αλήθειες τώρα. Ήσασταν ή δεν ήσασταν όλοι υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολίων? Ήσασταν ή δεν ήσασταν υπέρ των διώξεων των υγειονομικών? Ήσασταν. Ήσασταν ή δεν ήσασταν υπέρ του lockdown όλοι? Άρα λοιπόν όλοι απαξιώσατε επί δύο ολόκληρα χρόνια την ελληνική υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας. Τώρα διαφωνείτε ξαφνικά όλοι? Βλέπω την αντιπολίτευση να διαφωνεί. Δεν ορθώσατε ανάστημα όμως με τα lockdown που έκανε η κυβέρνηση τότε, με την απομόνωση, την αποξένωση του Έλληνα στο σπίτι του, έγκλειστος, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να τους κλείσουμε μέσα. Κάποιοι. Την μια μας έλεγαν η Επιτροπή, την άλλη μας έλεγαν η πολιτική ηγεσία αποφάσισε, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τότε η κυρία Γκάγκα, ήταν άλλοι υπουργοί. Απλά ο Πάγκος έχει πολλούς, τους αλλάζουν, τους στέλνουν για τουρίστες μετά. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως κυβέρνηση. Και θα αποδείξω με απλά λόγια στα νέα παιδιά που είναι πάνω και μας ακούν ότι απέτυχαν πραγματικά στη διαχείριση της πανδημίας. Lockdown. Ζημία 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία. 5 δις κάθε μήνα. Χάθηκαν 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, ζημία στην ψυχική υγεία των Ελλήνων. Τους είχαμε προειδοποιήσει εδώ για αυτά που θα έρθουν μετά τον εγκλεισμό των Ελλήνων στην ψυχική υγεία. Βγαίνει η Κομισιόν, φαντάζομαι η κυρία Υπουργός, ο Υπουργός δεν είναι εδώ, είναι νομικός έτσι κι αλλιώς. Κυρία Υπουργός έχει και το επάγγελμα του ιατρού. Θα μας βοηθήσει να μας πει εδώ, στην έρευνα της Κομισιόν για την πανδημία αναφέρεται ότι αυξήθηκαν τα προβλήματα εκτεταμένης κατάθλιψης και άγχους. Κομισιόν. Αύξηση περιπτώσεων μείζωνος καταληπτικής διαταραχής κατά 27% και αγχώδους διαταραχής κατά 25% παγκοσμίως. Καταστρέψατε την κοινωνία, την ψυχική υγεία των Ελλήνων, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Ένα στους 5 επαγγελματίες υγείας με κατάθλιψη και άγχος, ενώ το 40% είχε δυσκολίες στον ύπνο και την αϊπνία. Εδώ είναι λοιπόν η έρευνα της Κομισιόν για τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας στη διαχείριση με τα lockdown στην πανδημία. Κατέστρεψαν την ψυχή των Ελλήνων, κατέστρεψαν την οικονομία και την ψυχολογία των Ελλήνων και δεν ντρέπονται δυστυχώς. Και επειδή κρύβουν την αλήθεια συνεχώς στη Νέα Δημοκρατία, θα ρωτήσω τους υπουργούς για να μου απαντήσουν. Γιατί σταμάτησαν τον Ιούνιο τα στοιχεία για το ποσοστό των διασωληνωμένων εμβολιασμένων? Γιατί δεν μας λέτε και τα σταματήσατε από τον Ιούνιο? Θυμάμαι πριν πολλούς μήνες μας λέγατε διασωληνωμένοι τόσοι, εμβολιασμένοι τόσοι, ανεμβολίαστοι τόσοι. Και αυτό θα πεθάνουν. Τρέξτε, κάντε εμβόλιο. Ένα εμβόλιο, δύο εμβόλια, τρία εμβόλια, τέσσερα εμβόλια, πέντε εμβόλια, δέκα εμβόλια, 100 εμβόλια, 300 εμβόλια. Και ρωτώ, γιατί κρύβετε τα στοιχεία? Θα στα δώσω τώρα εγώ. Με βάση τον ΕΟΔΗ. Συνολικά ποσοστά θανάτων της περίοδου Ιουνίου, δεύτερη εβδομάδα, Σεπτέμβριος, ΕΟΔΗ. Ανεμβολίαστοι 24,6%, εμβολιασμένοι 75,4%. Δηλαδή οι εμβολιασμένοι πεθαίνουν σε υψηλότερο ποσοστό από το ποσοστό του γενικού πληθυσμού. ΕΟΔΗ, κυρία Υπουργέ. Ναι, να, πάρτε το, το έγγραφο δικό σας είναι. Το ΕΟΔΗ είναι το έγγραφο, δικό μου είναι. Πείτε μου και για το άλλο, για την Κομισιόν να ενισχύει αυτά που κάνετε με τα lockdown. Θα μας τα πείτε όλα εδώ. Δεύτερη λίστα του ΕΟΔΗ. Τρίτη λίστα του ΕΟΔΗ. Τέταρτη λίστα του ΕΟΔΗ. Πέμπτη λίστα του ΕΟΔΗ. Ξέρετε τι θα πει υπουργός τώρα, θα σου πω εγώ. Γιατί τις τρύπες τις μάθαν καλά στα ψέματά τους. Αλλά τους έμαθε και η αλήθεια. Θα πούν
ότι ήταν με δύο εμβόλια αυτοί. Με ένα εμβόλιο. Δεν ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, δεν κάναν την αναπνιστική, δεν κάναν την υποχρεωτική, δεν κάναν την δωρεάν, δεν κάναν τίποτα. Βέβαια, πείτε μας τελικά με πόσα εμβόλια κάποιος ατσαλώνεται με την υγεία του και δεν ξανακολλάει κοροναϊό. Θα το πείτε εδώ τώρα όμως. Πόσα εμβόλια πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε κοροναϊό, μην κολλάμε. Γιατί μας λέγατε με ένα, μας είπατε με δύο, μας είπατε με τρία. Και σας προτείναμε το πιο απλό από όλα. Όχι υποχρεωτικότητα. Όποιος θέλει κάνει το εμβόλιο. Δημοκρατία έχουμε. Σας το είπαμε. Αποτελέσματα θανάτων. Αφού τα λέει τόσα καλά ο υπουργός. Ακούστε λοιπόν. Η Ελλάδα στις 15 χειρότερες χώρες του κόσμου σε ποσοστό θανάτων COVID βάσει επίσημων στοιχείων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Ορίστε. Στα πρακτικά κι αυτά, γιατί ξέρω τι θα πούν, έχουν μάθει να μαγειρεύουν τα νούμερα. Έτσι έχουν μάθει. Αλλά εδώ υπάρχει ένας φορέας, η ελληνική λύση, που απαρέγκλητα είναι υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της επιλογής και όχι της επιβολής. Αυτό σημαίνει δημοκρατία στους όψιμους δημοκράτες ή σε όσους χρησιμοποιούν τη δημοκρατία για επιβολή μέτρων τα οποία είναι αντιδημοκρατικά. Η απόδειξη, κυρία Υπουργέ, ότι καταστρέψατε το ΕΣΥ είναι το δημοσίευμα της φιλικής εφημερίδας της δικής σας της Καθημερινής πριν μια εβδομάδα. Και αυτό θα το διαψεύσετε. Σύμφωνα με την Καθημερινή, πριν 10 μέρες, αναμένουν χειρουργική επέμβαση 7.700 άτομα στο ΚΑΤ, 2.945 στο Αγία Σοφία, 2.650 στον Ευαγγελισμό, 2.200 στο Γενικό Κρατικό Νίκιας, 1.900 στο Θριάσιο, 1.400 στο Γεννηματάς, 1.025 στην Αλεξάνδρα, 600 στον Ερυθρό Σταυρό, 300 συν σε υπόλοιπα νοσοκομεία. Εφημερής Καθημερινή, η δική τους εφημερίδα. Ούτε η Αυγή, ούτε ο Ριζοσπάστης. Η δική τους εφημερίδα. Τους λέει, κύριοι, καταστρέψατε την ελληνική υγεία. Καταστρέψατε το εθνικό σύστημα υγείας και περιμένει ο άλλος ένα χειρουργείο να κάνει 6 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες. Γιατί να περιμένει? Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί ο φίλος, ο κλινικάρχης, ο ιδιώτης, για να τον αναγκάσουν για λόγους υγείας να πάει να τα κουμπίσει τα λεφτά εκεί. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Την ουσιαστική έννοια του ΕΣΥ έδωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης, που χαρακτήρισε την 1η Δεκεμβρίου 2022 ως αποφράδα ημέρα. Η 1η Δεκεμβρίου του 2022 είναι μια αποφράδα μέρα. Σήμερα η Μητσοτάκης ΑΕ επιλέγει με νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής να δολοφονήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε? Είναι ένα σύστημα νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ΕΚΑΒ, υπηρεσιών περίθαλψης γενικότερα, απολύτως ερμητικά απομονωμένο από την αγορά. Γιατί ο μόνος τρόπος, η απομόνωση από την αγορά του συστήματος υγείας, η ανυπέρβλητη αξία του αγαθού της υγείας, να μην έχει μια ποταπή αγοραία τιμή. Θεμέλιο ενός εθνικού συστήματος υγείας είναι ο θεσμός του γιατρού και του νοσηλευτή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτό που πέτυχε ο Μαγκαρίτης ο Γεννηματάς, κόντρα στη λυσαλαία αντίδραση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που πάλισαν με νύχια και με δόντια να μην δημιουργηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας τότε. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Γιατί σήμερα έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γιος της Αγίας Οικογένειας και διευθύνων σύμβουλος της Μητσοτάκης ΑΕ, να δυναμητήσει αυτό το θεμέλιο λίθο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το θεσμό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών και των νοσηλευτών. Επέλεξα να μην είμαι στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα. Δεν ήθελα να δω αυτό το έσχος να εκτελήσεται άλλη μια φορά εξευτελιστικά για τον κοινοβουλευτισμό μας. Επιλέξαμε να είμαστε εδώ σήμερα με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές που κράτησαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζωντανό, όρθιο, στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, στα χρόνια της πανδημίας. Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που, όπως ακούσαμε από τον πρόεδρό τους, ξεκινάνε έναν ανένδοτο αγώνα, εμείς είμαστε εδώ για να τους στηρίξουν. Θα είμαστε εδώ 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, έως ότου αναστηθεί από τον αγώνα των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τη δική μας συμπαράσταση, αναστηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας που δολοφονεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Έχει πλάκα πάντως ο Νεοδημοκράτης. Στην αρχή κλείστηκε σπίτι, μετά έμεινε χωρίς ρεύμα, κατόπιν έκλεισε τη θέρμανση, ύστερα έμεινε χωρίς φαγητό και τώρα, σαν εκπαιδευμένο κανισάκι στο τσίρκο, θα πεθαίνει χωρίς νοσοκομείο.
Για περισσότερες, αναλυτικότερες αλλά και αποκαλυπτικότερες ειδήσεις χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία, μπορείτε να εγγραφείτε συνομιλητές στο κανάλι με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας σήμερα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους σας.